Παύλο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νικήτα. Όντως πρόκειται για ένα πολιτικό ράπισμα με σημαντικές προεκτάσεις στο περιουσιακό και κατ' επέκταση στο Κυπριακό, το οποίο δέχθηκε η Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς η Επιτροπή Αναπληρωτών Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης αποφάσισε το κλείσιμο ουσιαστικά της υπόθεσης της Τιτίνας Λοιζίδου. Ως αποτέλεσμα, το Συμβούλιο της Ευρώπης δεν θα επιτηρεί πλέον την υπόθεση Λοιζίδου, η οποία με βάση τη σημερινή αρνητική εξέλιξη για τη Λευκωσία καλείται πλέον να προσφύγει στη λεγόμενη Επιτροπή Αποζημιώσεων της Τουρκίας στο ψευδοκράτος αναφορικά με το ζήτημα αποκατάστασης της περιουσίας της, καθώς και για την διεκδίκηση αποζημιώσεων μετά το έτος 1998. Γίνεται λοιπόν κατανοητό ότι με βάση τα νέα αυτά δεδομένα η ούτω καλούμενη Επιτροπή Αποζημιώσεων της Τουρκίας στο ψευδοκράτος ισχυροποιείται ακόμη περισσότερο και μαζί και το απαράδεκτο πλαίσιο που τη συνοδεύει και τείνουν να αποτελέσουν το αποκλειστικό μοντέλο ή πρότυπο, αν θέλετε, στο περιουσιακό. Σύμφωνα με πληροφορίες του Αντένα, στη ψηφοφορία που έγινε ενηγείται στην Επιτροπή Υπουργών, η πρόταση για κλείσιμο της υπόθεσης Λοιζίδου ψηφίστηκε από 25 κράτη-μέλη. Πρόκειται για τη Σουηδία, την Εσθονία, την Ολλανδία, την Πολωνία, την Ισπανία, τη Λετωνία, την Τουρκία, τη Φιλανδία, το Αζερβαϊτζάν, την Ελβετία, τη Λιθουανία, την Νορβηγία, τη Τσεχία, την Ιταλία, τη Γερμανία, το Μαυροβούνιο, την Κροατία, το Βέλγιο, την Ισλανδία, τη Δανία και τη Βρετανία. Μαζί τους και το Λίχτενστάιν, η Αλβανία, η Πορτογαλία και η Βόρειος Μακεδονία, χώρες οι οποίες μέχρι πρόσφατα τηρούσαν αποχή και ως εκ τούτου κρατούσαν ζωντανή την υπόθεση Λοιζίδου, δεδομένου ότι για οριστικό κλείσιμο απαιτούνται 24 τουλάχιστον ψήφοι. Υπέρ της διατήρησης της υπόθεσης Λοιζίδου ανοιχτής προς επιτήρηση τοποθετήθηκαν μόλις 5 κράτη. Η Κύπρος, η Ελλάδα, η Σερβία, η Αρμενία και η Βουλγαρία, ενώ 16 χώρες τήρησαν αποχή. Υπενθυμίζεται, Νικήτα, ότι όπως είχε αποκαλύψει ο Αντένα πριν από μερικές εβδομάδες, η Γερμανία και η Νορβηγία είχαν οργανώσει παρασυναγωγή, καλώντας όλα τα κράτη που τηρούσαν αποχή να ψηφίσουν υπέρ του κλεισίματος της υπόθεσης Λοιζίδου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες του Αντένα, η στάση του Βερολίνου ξεπέρασε τα όρια της πρόκλησης, καθώς επέμεινε σε κλείσιμο της υπόθεσης Λοιζίδου ακόμη και μετά από διαβήματα που έκανε η Λευκωσία, η οποία προσπάθησε να εξηγήσει τις συνέπειες μιας τέτοιας εξέλιξης στο Κυπριακό, συναντώντας όμως γερμανικό τείχος. Να σημειώσουμε ότι στο ζήτημα είναι πλάκη και ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών Γιαννάκης Κασουλίδης, ο οποίος έστειλε και επιστολές σε διαφόρους ομολόγους του, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να ανατρέψει την πορεία που δρομολόγησε κατά κύριο λόγο το Βερολίνο. Να σημειώσουμε, Νικήτα, ότι πριν από λίγο το Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία εκφράζει απογοήτευση για την απόφαση και αποδίδει ευθύνη στη Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρώπης στο κλείσιμο της υπόθεσης Λοιζίδου. Ενώ, Παύλο, λίγο έλειψε να χάσουμε για την διακρατική προσφυγή της Κύπρου σε βάρος της Τουρκίας, η οποία, όπως μεταδίδεται, μπήκε σε ψηφοφορία. Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Νικήτα, συγκλήρωσες πληροφορίες του Αντένα αναφέρουν ότι παρολίγο να χαθεί και το σύνολο της διακρατικής προσφυγής της Κύπρου κατά της Τουρκίας, καθώς την ψηφοφορία επεκράτησαν ισορροπίες τρόμου. Την πρόταση για κλείσιμο και της διακρατικής προσφυγής της Κύπρου έβαλε στο τραπέζι η Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρώπης και σύμφωνα με πληροφορίες εξασφάλισε 22 ψήφους. Μόλις δηλαδή 2 ψήφους λιγότερες από όσες απαιτούνται για να κλείσει και αυτή η υπόθεση. Κάτι που θα συνιστούσε τεράστια ήττα για την Λευκωσία. Οι πληροφορίες του Αντένα αναφέρουν ότι την παρτίδα για την Κύπρο στο ζήτημα της διακρατικής έσωσε η στροφή της Πολωνίας την τελευταία στιγμή, η οποία δεν ψήφισε υπέρ της εισήγησης της γραμματείας, αλλά τήρησε αποχή. Συνολικά 18 κράτη τήρησαν αποχή, ενώ οι συνήθεις 5, Κύπρος, Ελλάδα, Αρμενία, Βουλγαρία και Σερβία, ζήτησαν όπως η διακρατική προσφυγή παραμείνει ανοιχτή. Με βάση το αποτέλεσμα, Νικήτα, της ψηφοφορίας, η διακρατική προσφυγή μένει λοιπόν εν ζωή και θα επιτηρείται από το Συμβούλιο της Ευρώπης, αλλά γίνεται κατανοητό ότι οι πρωταγωνιστές και κυρίως η Γερμανία θα επανέλθουν το συντομότερο δυνατόν με τις γνωστές μεθόδους τους για να τερματίσουν και την επιτήρηση της διακρατικής προσφυγής από το Συμβούλιο της Ευρώπης.